Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το πρώτο Eco Mobility Conference 2018 διοργανώνεται στις 22 Μαρτίου στην Έγκλη του Ζαπίου. Από το insider.gr και την ΧΑΕ, την ελληνική δεξαμενή σκέψης για την ενεργειακή οικονομία. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και ιδιαίτερα ξεχωριστό στο είδος του, καθώς αφορά, όπως λέγει ο τίτλος, την πράσινη μετακίνηση, την οικολογική μετακίνηση. Και αυτό αφορά τόσο και εμάς, όλους τους ιδιώτες, όσο και ευρύτερα την οικονομία, αλλά και ευρύτερα τις πόλεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Το συνέδριο αφορά τα πράσινα καύσιμα, αφορά όλες τις τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε, αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις και στην αυτοκίνητο βιομηχανία, αλλά και ευρύτερα, και προφανώς λόγω όλης αυτής της ενδιαφέρουσας θεματολογίας έχει να κάνει και με τον τρόπο που εμείς οι ίδιοι ως ιδιώτες χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα ή θα χρησιμοποιούμε στο μέλλον το αυτοκίνητό μας. Μιλάμε για το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, μιλάμε για υβριδικά αυτοκίνητα, μιλάμε για αεροκίνηση, μιλάμε για όλους τους τρόπους που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε στο μέλλον, αλλά και ευρύτερα το τι γίνεται και σε επίπεδο κράτους και σε επίπεδο πόλης. Και το λέω αυτό γιατί θα συζητηθούν και θέματα όπως οι πράσινες πόλεις, όπως η αλλαγή του μοντέλου μετακίνησης, τα πιο οικολογικοί τρόποι μετακίνησης μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς, είτε αυτά αφορούν ηλεκτροκίνητα οχήματα, είτε αεροκίνητα, και γενικότερα το πώς διαμορφώνεται και πώς αλλάζει το ενεργειακό αποτύπωμά μας στην μετακίνηση. Είναι ένα ολοήμερο συνέδριο, ξεκινάει από το πρωί, από τις 9 το πρωί της 5ης 22 Μαρτίου και ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα με μια σειρά από μιλητές που προέρχονται τόσο από τις επιχειρήσεις, άρα τους άμεσους γνώστες, όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε αυτοί είναι τα υπουργεία, είτε αυτοί είναι οι Δήμοι, είτε όλοι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Και ο σκοπός του συνεδρίου είναι να δείξει το πού βρισκόμαστε τώρα, αλλά και να χαράξει και το δρόμο και τις μελλοντικές εξελίξεις στο Eco Mobility, ώστε να αποτελέσει και ένα θεσμό για τα επόμενα χρόνια.